Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο βίντεο εδώ στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα σκέφτηκα να φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο μαντολάτο, αλλά σε μορφή τούρτας που το κόβουμε σε κομμάτια, είναι λευκό, όμορφο εξωτερικά και από μέσα έχει όλους αυτούς τους ξηρούς καρπούς και τα αποξηραμένα φρούτα που μας αρέσουν. Είναι ιδανικό για αυτή την περίοδο, μια που έχουμε μπει για τα καλά στο γιορτινό κλίμα. Ξεκινάω με τη μαρέγκα, βάζω λοιπόν τα ασπράδια μου στο μίξερ, είτε χυρός είτε σε κουζίνο μηχανή. Τα χτυπάω λίγο ή σαν να φρατέψουν. Προσθέτω λίγο αλάτι, την άχνη ζάχαρη και θα συνεχίσω να το χτυπάω μέχρι να σφίξει σε μαρέγκα. Βάζω τη μαρέγκα στην άκρη και παίρνω ένα κατσαρολάκι να φτιάξω το σιρόπι μου. Βάζω λοιπόν μέσα στο κατσαρολάκι την άχνη ζάχαρη, λίγο νερό, μέλι, και τη γλυκόζη θα τα ανακατέψω και θα τα αφήσω να λιώσουν, να ενωθούν. Και ανακατεύω, περιμένοντας να λιώσουν και να ενωθούν, όπως είπα και πριν, όλα τα υλικά. Θα βάλω, όταν αρχίσει να βράζει το μείγμα μου, θα βάλω ένα θερμόμετρο και θα περιμένω να φτάσει στους 145 βαθμούς Κελσίου. Όταν φτάσει αυτή τη θερμοκρασία, το αποσύρω από τη φωτιά και θα το ρίχνω. Θα ξεκινήσω πάλι να χτυπάω τη μαρέγκα, ρίχνοντας το μείγμα σε μορφή όμως κλωστής μέσα, σε πολύ πολύ μικρή ποσότητα. Τώρα θα ρίξω όλους τους έχουμε καβουρδισμένους τα φουντούκια ολόκληρα, αμύγδαλα, φιστίκια υγιεινής, καρύδια και κράμπερις σε χαμηλή ένταση. Αφού αναμειχθούν καλά οι ξηροί καρποί, σταματάω την κουζινομηχανή. Έχω προετοιμάσει ένα μπολ με λαδόκολα στρωμένο και άχνη ζάχαρη πασπαλισμένο και το ρίχνω μέσα εκεί. Το πασπαλίζω από πάνω με άχνη ζάχαρη και θα βάλω μία λαδόκολα και με τη βοήθεια ενός ποτηριού με ίσιο πάτο θα ισιώσω την επιφάνειά του. Και το αφήνουμε στο μπολ σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 6 ώρες να κρυώσει καλά και να σταθεροποιηθεί. Έχει λίγη αναμονή, αλλά ήρθε η στιγμή όμως να το βάλω στην πιατέλα. Τον αποδογυρίζω πολύ απλά. Κοσκινίζουμε και πάνω του άχνη ζάχαρη. Έχει αυτή τη μαστιχωτή υφή που τόσο μας αρέσει στο συγκεκριμένο γλυκό και μαζί με τους ξηρούς καρπούς γίνεται τόσο απολαυστικό. Έχει βέβαια τη διαδικασία του όπως είδατε, αλλά
Αν έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο αυτές τις μέρες, μπορούμε να το φτιάξουμε. Τη συνταγή και τα υλικά όλα αναλυτικά γραμμένα θα τα βρείτε στο paxi.gr. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!